Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.gfrcube.blogspot.com. Κάντε follow στο Instagram όπου θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Κάντε επίσης follow στο TikTok που επίσης θα βρείτε στο περιγραφή. Θωμά του Αποστόλου. Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συνεξαριστή, ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου και άνοικε σε οικογένεια αλλιέων. Ο Θωμάς λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή του στους μαθητές, δυσπιστούσε σε αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο Υπερόν, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε τον Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές από τα καρφιά που τον σταύρωσαν και να μην γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαυόμενος, ο Θωμάς προσκύνησε και ανεβόησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε λοιπόν ο Κύριος ότι «εώρακας με πεπιστεύκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, «πίστεψε επειδή με είδες, μακαριότεροι και περισσότεροι καλότυχοι είναι εκείνοι που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν». Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μηδούς και τους Ινδούς. Στην Ινδία συνελήφθηκε από τον βασιλιά Μυστιδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυδανία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, το θανάτωσαν διαλογισμού. Έτσι τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιο του, αλλά και να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Ο Θείος Απόστολος Θεολογίας Κρονούς, εν Θεός εξίνλυσας εκλόγχον ικτού πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων έλαμψας εν Ινδία ως ακ της ουρανία. Θωμά των Αποστόλων, το Θεό.